Θα μείνουμε για λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα με τον Γιάννη Παπαδόπουλο που είναι στο Στρασβούργο. Καλησπέρα, studio. Νίκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Δεν ξέρω τι, τι είδαμε, τι ναι. μπορούμε να διαβάσουμε. Είναι η εικόνα, είναι και όσα την πλαισιώνουν σε πολλά επίπεδα, Σωστά αυτή την εικόνα. Δες. Λοιπόν, αδιανόητε εικόνε. Τι έγινε χθε, μέρα μεσημέρι, ανοιξιάτικο ο καιρό, Κυριακή. Ο κόσμο βγαίνει από τα σπίτια του. Δεν μπορεί έτσι κι αλλιώ λόγω τη ισχύω των νέων μέτρων να απομακρυνθεί από τη γειτονιά του και πηγαίνει στην πλατεία της Νέας οικογένεια τη. οικογένειε με τα παιδιά του λοιπόν. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτέ τι αδιανόητε εικόνε. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη, να μην συνέβη, δύο-τρία τετράγωνα πιο πέρα, ενωρίτερα. Δεν το είδαμε ποτέ. Και δεν μας απασχολεί. Εμάς μας απασχολεί αυτό που βλέπουμε εδώ. Και εδώ βλέπουμε αυταρχισμό, βλέπουμε κατάχρηση εξουσίας, βλέπουμε αστυνομικό με γκλόπ να χτυπά το νεαρό αυτό πολίτη, ο οποίος είναι στο έδαφος, έτσι. Δεν και υπάρχει πρόθεση κινητοποίηση. Προφανώ. Λοιπόν, και... Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο. Βλέπεις ο αστυνομικός με τι αλαζονία συμπεριφέρεται, διότι αυτά τα κάνει σε κοινή θέα. Ξέρει ότι τον καταγράφουν και δεν λογαριάζει κανέναν, δεν λογαριάζει τους πολίτες οι οποίοι περνούν εκείνη την ώρα και τον βλέπουν να ασχημονεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το πτυσσόμενο γκλοπ. Ναι. Βεβαίω, οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν την υλικοτεχνική υποδομή και τα εφόδια Είχε. που χρειάζονται και δεν είναι και η δική μα δουλειά να κρίνουμε αν αυτό το γκλοπ πρέπει ή δεν πρέπει να αποτελεί μέρο τη εξάρτησή του. Υπάρχει όμω κάτι στο οποίο έχουμε γνώμη. Και αυτό αφορά στο τι ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν όταν βγαίνουν αυτές οι ομάδες έξω για να κάνουν τη δουλειά τους. Αν δηλαδή κάποιο από τους αστυνομικούς δεν εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, δεν του αρέσει ο τρόπος που ενδεχομένως ένας πολίτης το στραβοκοίταξε, θα τον αφήσουν οι συνάδελφοί του όπως εδώ οι συγκεκριμένοι αφήνουν τον αστυνομικό αυτό να ξυλοκοπεί τον πολίτη. Έχει δίκιο ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό ναι. να γίνει η έρευνα και να αποδοθούν ευθύνε για να μην υπάρχουν σκιέ. Γιατί αν μείνουν σκιέ θα είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία μα. Ναι, κυρίω πάντω έχουν δίκιο οι πολίτε που προφανώ δεν ανέχονται να συμβαίνουν τέτοια έρευνα. Δεν μπορούν να περνούν έτσι αυτά. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.